Ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πετράνων, θα ήθελα να επισημάνω 2-3 μελλοντικά προβλήματα που θα συναντήσουμε στη μεταφορά των νέων κημητηρίων Κοζάνης. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε κοντά στο Δήμο στην μεταφορά τους, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Το θέμα είναι κατά πόσο κρίνεται σωστό να μεταφερθούν στο συγκεκριμένο χώρο, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αν υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος, ίσως καταλληλότερος, για να μην υπάρξουν τα προβλήματα που θα αναφέρω σε λίγο. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι το κεντρικός άξονας Αθήνας Θεσσαλονίκης, η περιφερειακή οδός. Βλέπετε την κίνηση και αυτή τη στιγμή, διότι διέρχονται πάρα πολλά οχήματα. Στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η διασταύρωση, η οποία πρόκειται να γίνει η είσοδος των νέων κημητηρίων Κοζάνης. Η διέλευση των οχημάτων, βαρέων ως επί των πλήστων κατά τον μεγαλύτερο αριθμό, είναι τεράστια. Οι ταχύτητες που αναπτύσσουν είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα. Εάν αυτή τη στιγμή γίνει ο κόμβος, τα οχήματα δεν θα μπορέσουν να φρενάρουν και σίγουρα σε μια νεκρόσιμη πομπή θα έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο κόμβος είναι αδύνατο να καθυστερήσει αυτά τα οχήματα στην διέλευσή τους. Δεύτερο πρόβλημα, εξίσου σημαντικό, ίσως σημαντικότερο και από το πρώτο. Οι κάτοικοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν τις ιδιοκτησίες τους, χάνουν τα εδάφη τους, δεν πρόκειται με το ποσό που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αντικατασταθούν και ίσως να χάσουν και κάποια από τα εισοδήματά τους όσοι με αυτά τα 18 ή 20 στρέμματα καλύπτουν τις φορές του ΟΓΑ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πίσω μου έχω και τους κατοίκους του χωριού, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, πως δεν υπάρχει περίπτωση η αντικατάσταση αυτών των οικοπαίδων, των συγκεκριμένων χωραφιών, να γίνει άμεσα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ένα τρίτο σοβαρότατο πρόβλημα είναι πως αρκετοί άνθρωποι έχουν γυρίσει στον πρωτογενή τομέα, με αποτέλεσμα να ψάχνουν κάποιες εξόδους. Ίσως κάποια αρωματικά φυτά, κάποια δέντρα, κάποιες καλλιέργειες. Αυτές οι καλλιέργειες στο συγκεκριμένο χώρο πλέον δεν θα μπορούν να γίνουν. Το έχουμε μπροστά μας εδώ και γύρω στους 6 μήνες. Περίμενα από τη νέα δημοτική αρχή να καθίσει και να επανασχεδιάσει και όχι να βρει ό,τι βρήκε σχεδιασμένο και να καθίσει επάνω σε αυτό και να πάει. Περιμέναμε εμείς από την αντιμοτική αρχή να έρθει εδώ και να μας βοηθήσει. Εδώ, όπως βλέπεις, είναι η καλύτερη περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να γίνει καλύτερη βιομηχανική περιοχή από βιοτεχνίες και ό,τι μπορείς άλλο να φανταστείς. Γιατί όπου πηγαίνουν τα νεκροταφεία, τα νέα κημητήρια, όπως θέλει να το λέει ο Δήμος, η περιοχή υποβαθμίζεται. Δεν είναι δυνατόν σε αυτήν εδώ την περιοχή σήμερα να έρθουμε και να κάνουμε νεκροταφεία. Δίπλα ακριβώς από τα νεκροταφεία, από εδώ που θέλουν να σχεδιάζουν, περνάει ο αγωγός ο οποίος η Κοζάνη θα πίνει νερό σήμερα. Το οποίο νερό το φέρουν από κάτω από το Πολύφυτο. Για μένα θα πρότεινα τον Δήμαρχο να το επανασχεδιάσει το θέμα και να δει από πίσω μας, ακριβώς μπροστά μας, είναι οι πλαγιές του Αγίου Ελευθερίου, που είναι από πάνω Ελευθέρες. Ακριβώς από κάτω στους πρόποδες είναι κοινοτικό μέρος, Χέρσο. Εκεί να πάνε να κάνουν τα νεκροταφεία. Και όχι να χαλάσουμε σήμερα τα καλύτερα χωράφια για να τα κάνουμε νεκροταφεία. Εδώ έχουμε τα χωράφια μας, δεν μπορούμε να. Έχουμε περιουσία αυτή. Να... Πόσο αξίζουν αυτά, πόσο τα πήραμε, πόσο θα μας τα πάρουν. Έχει μέρος, έχει βουνά, έχει πολλά πράγματα. Εδώ πέρα να γίνουν τα νεκροταφεία. Γιατί τα νεκροταφεία γίνονται κάπου στην άκρη της πόλης, κάπου και που χρειάζεται. Εδώ έχω ένα χωράφι εγώ, 15 στρέμματα. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χωράφια, στα έφορα μέσα, λοιπόν, ήρθαν να κάνουν τα νεκροταφεία. Χωρίς να μας ενημερώσει κανένας εμάς, τώρα τελευταία το μάθαμε από τον πρόεδρο. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο. Ο προγενέστερος είπε κάποια πράγματα. Να πάει να το κάνεις μια πλαγιά. Λοιπόν, εδώ περνάει το νερό, περνάνε τα πάντα. Δηλαδή, εγώ θα δώσω το χωράφι, το δικό μου, το έφορο, το οποίο θα ήθελα να βάλω και κούρακο τώρα εγώ. Τι θα κάνω, να πάω να το βάλω στην πλαγιά. Δεν μας δρώσει κανένας εμάς. Πριν από λίγο διάστημα μάθαμε ότι από το Δήμο ότι θα μας το πάρουν για να γίνει το κημητήριο. Λοιπόν, εδώ αυτά τα χωράφια έχουν κάποια αξία που εγώ δεν πιστεύω να μας τα πληρώσουν τώρα, οπότε θα βγούμε πολύ χαμένες από αυτή την υπόθεση. Τώρα τι να πούμε, είναι κρίμα αυτή η περιοχή να υποβαθμιστεί έτσι για να γίνει, ας πούμε,
το νεκροταφείο εδώ. Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, εδώ και 15-18 χρόνια από ό,τι ξέρω, είναι σταματημένοι οι ΒΙΠΕΣ στην περιοχή του Μαυροδεντρίου. Για ποιο λόγο είναι σταματημένοι? Είναι σταματημένοι γιατί είναι τοποθετημένοι επάνω στο βουνό. Εκεί έχουν κάνει 3 μέτρα δρόμο και εκεί φανταστείτε τώρα μια νταλίκα να ανεβαίνει το βουνό. Εκεί είναι η ΒΙΠΕ. Να το μέρος της ΒΙΠΕ. Το καλύτερο μέρος της ΒΙΠΕ είναι αυτό. Και αυτό το μέρος εδώ να το κάνουμε νεκροταφεία. Η ενημέρωση έγινε φέτος το καλοκαίρι. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από μένα φέτος το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σε ένα σημείο σχεδόν ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης αυτού του έργου και με την ελλιπή ενημέρωση όλων των κατοίκων. Οι κάτοικοι δεν γνώριζαν το παραμικρό. Και σήμερα πλέον καλούνται την τελευταία στιγμή να πάρουν θέσεις, να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το Δήμο χωρίς να θέλουν να κοντράρουν, αλλά άμεσα αυτό θα γίνει για να μην χάσουν τις εκτάσεις τους και αυτά τα λίγα ως προς το ζήν εισοδήματα που μπορεί να τους αποφέρει η συγκεκριμένη καλλιέργεια στο συγκεκριμένο χώρο. Ως τοπική κοινότητα Πετρανών θα κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση, από την οποία το αποτέλεσμά της θα ανακοινωθεί και στο Δήμο Κοζάνης. Αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι να πάρθει άμεσα μια λύση, να ολοκληρωθεί αυτό, να λήξει αυτό το ζήτημα και με το αποτέλεσμα αυτής να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να βρεθεί το καλύτερο αποτέλεσμα